Λέτε, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά. Μπράβο. Καλά. 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 Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε μία Kiss Loren. Ναι. Με τυριά, λίγο μέλι. Ναι. Και ντομάτες. Σ' αρέσει? Μ' αρέσει αυτό η θεματολογία η σημερινή, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, ναι. Γιατί και εσύ μέσα στα αγγλικά λες, ναι. Να πάμε λίγο στο αλάτι. Μία ανάσα. Για την Kiss Loren με τυριά θα χρειαστούμε υλικά για τη ζύμη: 125 γραμμάρια βούτυρο, 250 γραμμάρια αλεύρι, 60 γραμμάρια παγωμένο νερό, 5 γραμμάρια αλάτι, 10 γραμμάρια ζάχαρη, 1 αυγό μεσαίου μεγέθους. Για τη γέμιση: 200 γραμμάρια γάλα, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 3 αυγά, 50 γραμμάρια μέλι, 5 γραμμάρια φρεσκοτριμμένο πιπέρι, 300 γραμμάρια ποικιλία από τυριά και λίγες ντομάτες. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε την μπαρκ. Ναι. Λοιπόν, βάζουμε το αλεύρι. Το νερό, το οποίο είναι ζυγισμένο. Θα μου δώσεις ένα μπολάκι, γιατί βλέπω το αλάτι είναι πάρα πολύ, έτσι και στο βάλω όλο αυτό το αλάτι. Λίσα. Θα πίνει συνέχεια νερό. Ναι, πολύ φαίνεται. Όχι, αυτή είναι η ζάχαρη. Η ζάχαρη είναι σωστή. Και μου γυάλισε πολύ για αλάτι. Μήπως μπερδεύεις το αλάτι με τη ζάχαρη? Ναι. Αλάτι. Αυτό ήταν πολύ. Ναι. Το βούτυρο, που είναι 125 γραμμάρια. Τελικά είδες η ζαχαροπλαστική πώς θέλει. Βούτυρο και αυγά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όχι. Και είπαμε, οι τάρτες ανήκουν στο ζαχαροπλαστείο. Ναι. Εκεί πώς το κάνεις? Αλλιώς θα το βγάλεις άλλο γλυκό μετά. Έτσι δεν είναι? Ποιο? Αν δεν βάλεις αυτά που πρέπει να μπουν. Βέβαια θα βγάλεις άλλο γλυκό. Το βούτυρο είναι λίγο μαλακό, γι' αυτό δεν το κόβω και σε κομμάτια. Ναι, καιρό, δεν θέλω να ρωτήσω. Να μην ρωτάς πολλά. Μόνο να ρωτάς, μαθαίνεις. Να ρωτάς. Μα αυτό θέλω, να ρωτάτε, δεν ναι, ρωτάτε. Ναι. Δεν ρωτάς. Αφού μας έχεις μάθει όλα. Όχι και όλα, δεν τελειώνω, εγώ ακόμη μαθαίνω. Είναι που είσαι μικρό παιδί ακόμη. Όχι, μικρός είναι κάποιος άλλος. Ένα αυγό. Το σπάμε εδώ για να μην πέσει τσόφλι. Σωστό. Να την αφήσουμε τουλάχιστον ένα βράδυ, τουλάχιστον 2-3 ώρες στο ψυγείο να σφίξει, να ξεκουραστεί. Γιατί όσο και μαλακό είναι το βούτυρο, τώρα ήταν μαλακό, ναι, τόσο περισσότερο χρόνο θέλει να ξεκουραστεί για να μπορέσουμε να την ανοίξουμε πολύ καλά. Και πάντα δεν τη χτυπάμε πάρα πολύ. Κοίτα, δεν έχει ομογενοποιηθεί τελείως. Ναι. Δεν μας πειράζει. Τα βάλουμε και χέρι. Α, ναι. Αυτό το είδα. Α, το είδες. Ναι. Μπράβο, πάλι καλά. Κατέβασε το μίξερ εδώ. Πολύ για τις δύσκολες δουλειές μου. Θα το ζυμώσω τώρα με το χέρι. Θα μου πείτε γιατί δεν βάζω γάντι. Γιατί τώρα, αν βάλω γάντι, θα μου κολλήσει μέσα το γάντι και θα βγάλω το χέρι. Το ζυμώνω λίγο γιατί έχει κάτι κομμάτι από βούτυρο. Ναι, είδες, αυτό το ζυμάρι είναι πιο μαλακό ή το βούτυρο δεν είναι μαλακό? Είναι και πιο λαστιχένιο. Σκέπασέ το και το βάζεις στο ψυγείο έως ότου παγώσει. Και πρέπει να περιμένουμε λίγο. Εβιτάκι. Έτοιμη. Και η ζύμη. Δεν σε ενοχλεί που σου αποκαλώ Εβιτάκι? Όχι, αφού είμαι παιδί ακόμα. Παιδί, έχω μπλέξει με τα παιδιά. Ναι. Παιδί ο Ντίνος, παιδί και η Εβίτα. Καλή είναι. Λίγο πιο μαλακιά από την προηγούμενη, αλλά καλή ήταν πιο μαλακό το βούτυρο. Κοίτα πώς συρρυκνώνεται. Ναι. Την ανεβάζεις.
και ρυζάκι. Το ρύζι αυτό είναι παλαιωμένο, το έχω ψήσει πολλές φορές, δεν παθαίνει τίποτα. Το κρύβετε και το έχετε για τις τάρτες σας. Πρέπει να το γεμίσουμε μέχρι επάνω. Πολλοί κάνουν το λάθος, βάζουν λίγο ρύζι, δεν κάνει τίποτα. Δεν έχει. Γιατί αν δεν ακουμπήσει μέχρι επάνω στο τείχο, αυτό, αν το αφήσω έτσι, θα πέσει. Θα ζεσταθεί και θα πέσει. Ψήνουμε. Ναι, ο φούρνος ήδη είναι έτοιμος και το ψήνεις. Και άλλα να καθαρίσουμε γρήγορα. Βεβαίως. Το κρατάω αυτό. Πώς φέρεσαι που σε φουρνάρισα. Αυτό το πιάνεις. Ένα μπολ φέρε μου. Ευχαριστώ. Και πάμε να κάνουμε την γέννηση. Ανυπομονώ. Θα βάλουμε 3 αυγά. Το μόνο γλυκαντικό που θα βάλουμε εδώ μέσα είναι λίγο μέλι. Αλλά επειδή είναι σφιχτό, σφιχτό, ζέστανε το μου λίγο. 10. 10 δεύτερα. Μοίρα 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Και 200 γραμμάρια γάλακτος. Άλλοι την κάνουν με σκέτη κρέμα γάλακτος. Ναι. Το γάλα την κάνει λίγο πιο απαλή. Εντάξει. Ανακατεύουμε τα αυγά με το μέλι. Κρέμα με γάλα. Και πιπεράκι. Αυτό το μύρισα πριν. Φρέσκο τριμμένο τώρα. Να το βάλω όλο. Ναι. Ναι. Μην το φοβάστε. Μ' αρέσει που μου παίζει. Και τώρα ήρθε η ωραία στιγμή να βάλουμε τα τυριά μας. Κοίταξε, επειδή δεν έχω τόσο μακριά χέρια, κάνει τον κύκλο και πιάσαμε εκείνο το ρεγκάτο. Φέρε το τυράκι. Είδες τι ωραία ευκολία. Πολύ ωραία. Α, και ξανακλίνει, ε. Και ξανακλίνει. Α, να δω, έχει για το ψαλίδι. Περίμενε, κοίτα. Ναι. Άνοιξε το τώρα. Και πρακτικό. Για να δούμε. Και πρακτικό. Και δεν θα σε βάλω να τρίξεις. Ναι, γιατί θα χαλάσω τα νύχια μου. Γιατί γελάς σήμερα. Κοίτα, υπολόγισα για αυτή την τάρτα περίπου 300 γραμμάρια τυρί. Αν βάλουμε και 400, δεν μας πειράζει. Ναι. Μετά παίζουμε, πειραματιζόμαστε. Ναι. Και ό,τι τυρί θέλουμε βάζουμε. Να βάλω 200 γραμμάρια. Βάτω όλα να τελειώνω. Ναι. Αμαρτία. 200. Ακριβώς. Δεν τελείωσα. Όχι, νόμιζα ότι θα ρίξεις το τυρί με στο γάλα. Όχι. Και τι θα βάλω. Αυτά. Αυτά. Αυτά είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τυρί. Το blue cheese. Ναι. Τώρα, αυτό είναι 100 γραμμάρια. Αν θέλουμε, όπως σας είπα, βάζουμε και λίγο παραπάνω. Και τη γεμίζουμε. Και επίσης θέλω να σας πω, όταν ανοίγετε την τάρτα, προσέξτε μην την τραυματίζετε και κάνει καμία τρυπούλα. Και με το ψήσιμο μπορεί, καμιά φορά κλείνει, καμιά φορά μπορεί να μην κλείσει. Και όλη η γέμιση... Το έχει θεί. Μπορεί να έχει.
Μπορεί να το πάθεις καμιά φορά. Ξέρεις τι κάνεις, αν το πάθεις και βλέπεις που χύνεται. Ναι. Βάζεις λίγο, γιατί γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Ναι. Βάζεις έτσι λίγο. Την ψήνεις, να βουλώσει τρύπα να ψηθεί. Να σφίξει η γέμιση. Ναι, και ξαναβάλεις την υπόλοιπη. Για όλα κάτι υπάρχει. Λοιπόν, να πάρω μία ντομάτα, δύο ντομάτες. Και αυτή θέλει 40-45 λεπτά στους 170 με 160. Προσοχή, χάιδεψε την, γιατί θα σου φύγει όλη η γέμιση.